Βάζει, κυρία Φωτίου, όμως. Συμφωνούμε. Κυρία Φωτίου, ναι. Το βασικό που βάζει είναι ότι εμείς τα έχουμε πληρώσει με μακιδρότα. Έτσι. Και θέλουμε αυτά λέει. Που σε όλη μου τη ζωή εγώ δούλευα, πρέπει να τα πάρω. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που βάζει. Λοιπόν, η ιστορία με τις τάξεις, χιλιοεπομένη, έχει απόλυτα δίκιο σε αυτά που λέει ο πρόεδρος. Έχει απόλυτο δίκιο στο ότι κόπηκαν 11 φορές συντάξεις, 40% με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε εμείς πράγματα τα οποία θα θέλαμε να αποφύγουμε. Η 13η σύνταξη είναι, όπως και η αποκατάσταση γενικότερα των συντάξεων, μέσα στο μυαλό μας. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το βήμα. Μέσα στο μυαλό σας. Άρα λοιπόν δεν είναι 13η σύνταξη αυτό. Ακούστε, είναι ένα επίδομα. Είναι φετινή 13η. Φετινό. Ακούστε. Φετινή. Είναι προφανές ότι είναι ένα επίδομα. Δεν είπαμε ότι αποκαταστήσαμε τη 13η σύνταξη. Τι όμως είναι. Για το 1/3 από αυτούς που θα το πάρουν, ένα 600 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτό το επίδομα. Διακειμενόμενο, όπως ακριβώς έχει πει ο Πρωθυπουργός. Το 1/3 από αυτούς, 500 εκατομμύρια λιγότερο, είναι η 13η σύνταξη. Δηλαδή είναι το ίδιο ποσό που θα έπαιρναν αν έπαιρναν τη 13η σύνταξη. Άρα λοιπόν, μελλοντικά, κυρία Φωτίου. Μελλοντικά θα δούμε. Αλλά αυτό κυρία που πρέπει Φωτίου, να κρατήσει. Επειδή βάλαμε και τίτλο αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είναι μέσα στο μυαλό μας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι αν υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα τέτοια που σας επιτρέπουν τη δυνατότητα να κάνετε μια αναδιανομή, θα τα δώσετε σε μόνιμη βάση αυτό το, τη 13η σύνταξη τους συνταξιούχους? Κοιτάξτε. Υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προφανώς. Ρωτάω γι' αυτό, επειδή το δώσατε φέτος. Ή είναι φέτος, φέτος στους συνταξιούχους του χρόνου? Και να σας πω κάπου αλλού. Στον δρόμο. Τώρα το πρωί που ερχόμουν, ένας έτσι ηλικιωμένος άνθρωπος που ξύπνησε πρωί-πρωί, λέει: γιατί στις 22 λέει αυτό το παιδί να μας τα δώσει, έτσι είπε, αυτό το παιδί να μας τα δώσει τα χρήματα. Δεν μπορούσε νωρίτερα, πώς το αλλάξουν μυαλά λέει τώρα οι Ευρωπαίοι? Ναι. Δηλαδή αυτό που δώσατε, ναι. Αυτό που δώσατε θα το πάρουν, κυρία Φωτίου? Αυτό λοιπόν είναι τώρα η συζήτηση, και θέλω να σας πω τα εξής. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε στο λαό και να καταλάβουν όλοι, εσείς το ξέρετε οι δημοσιογράφοι, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή η υποχρέωση της χώρας να βγάζει παραπάνω από τον προϋπολογισμό της για να στέλνει ένα κομμάτι ως αποπληρωμή του χρέους στους δανειστές, θυμίζω ότι η παλιά συμφωνία με τον Σαμαρά Βεντζέλο ήταν όλα τα παραπάνω στελόντουσαν στους δανειστές. Τώρα δεν είναι όλο το πρωτογενές πλεόνασμα που πάει στους δανειστές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Διαπιστώνεται τον Δεκέμβρη. Διότι τότε έχουν κλείσει οι εισρωές, δηλαδή τι έχω εισπράξει, τι έχω δώσει. Τότε. Τι γίνεται. Εάν δεν αποδοθεί αυτό που έβγαλες παραπάνω, αυτή η υπεραπόδοση, όπως λέμε, του ΦΠΑ, των φόρων, του ενός του άλλου θέματος. Αν δεν αποδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου, που λύγει το έτος, εγγράφεται την επόμενη χρονιά επιπλέον του προϋπολογισμού, δηλαδή αφαιρείται το ισόποσο από τον προϋπολογισμό. Κυρία Φωτίου, όμως αυτό φτηνένισε εισαγωγικά τη βασική τοποθέτηση. Εμείς θέλουμε να τα δώσουμε. Ακούστε με. Δεν το κάνατε, φαντάζομαι. Όχι, γιατί όχι. Θα περάσει στον άλλο χώρο. Για λογιστικούς λόγους. Θέλω να εξηγήσω. Ναι, ναι. Πρώτον, γιατί έγινε τώρα. Απαντάω στο συνταξιούχο. Πιο ναι, μπροστά ναι. Δεν μπορεί να διαπιστωθεί με εντυμότητα το πρωτογενές πλεόνασμα. Και γιατί σε αντιπαράθεση ο Σαμαράς, για να μην το ξεχνάμε, επειδή ήξερε ότι πρωτογενές πλεόνασμα το 4% που του είχαν το 14, που είχε υπογράψει, δεν θα το πιάνε. Μάλιστα. Επειδή ήξερε ότι ερχόμαστε, το έδωσε, προσέξτε με, το Μάρτιο του 2014, ναι. Δηλαδή το αφαίρεσε στην πραγματικότητα από το πρωτογενές πλεόνασμα που ήξερε ότι δεν θα πιάσει. Και άρα μας άφησε άδεια τα ταμεία. Καταλαβαίνετε ποια είναι η εντυμότης. Η εντυμότης και γι' αυτό και οι δανειστές, ναι. Έρχομαι στο επίδικο. Αυτό θα τα πάρει τελικά ο συνταξιούχος αυτά τα χρήματα. Μα προφανώς. Διότι εμείς τις υποχρεώσεις. Διότι μας... εδώ πέρα έχουν αρχίσει και αμφισβητούν όμως. Εμείς, ναι. Το λέμε αυτό το πράγμα. Ακούστε, εδώ πραγματικά υπάρχει το θέατρο του παραλόγου. Να μου επιτρέψετε.
Εμείς έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι υπερβάλλον, υπεραπόδοση αυτών που εισπράξαμε. Εάν δεν το δώσουμε, τι θέλουν ακριβώς οι εταίροι? Να χαθεί. Να χαθεί αυτό το παραπάνω, να μην δοθεί για κοινωνικές ανάγκες και κυρίως για τους συνταξιούχους. Αυτό δεν μπορεί, δεν ευσταθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να υποχωρήσουμε σε αυτό το προφανές. Βαθμός ανεξαρτησίας είναι, κυρία Φωτίου. Δηλαδή τι βάζουν στο ζήτημα? Έλα να το κουβεντιάσεις μαζί μας, να κάνουμε και εμείς προτάσεις, να δούμε τι λες και λοιπά, πώς αυτό θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος γενικότερα της ανάπτυξης. Αυτό ισχυρίζονται. Και δεν ξέρουμε τι απόφαση θα πάρουν. Αλλά κρατάνε πίσω πράγματα. Δείξαν τη διάθεσή τους. Και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση, βαθμό ανεξαρτησίας που επιδιώκει με αυτό το πράγμα, να πει ότι ναι, μεν έχουμε υπογράψει, ναι, είμαστε με τον πιστόλι κλπ. Αλλά εκεί που μπορούμε, λειτουργούμε ανεξάρτητα κλπ. Και έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται εξουσίας, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Μ' αρέσει αυτό το βαθμός ανεξαρτησίας που λέτε. Εθνική κυριαρχία το λέγανε παλιότερα. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν, στην εθνική κυριαρχία, εμείς σήμερα καλούμε όλα τα κόμματα στη Βουλή να ψηφίσουν όλοι ομόφωνα και ομόθυμα, αντί να βγάζουν κορώνες όπως βγάλανε χτες μες στη Βουλή. Έχετε ενδείξει ότι δεν θα ψηφίσουν? Ποια κόμματα λέτε? Εγώ πιστεύω ότι θα ψηφιστεί από όλα τα κόμματα, ναι. Και έχω αυτό το περίεργο προνόμιο, τύχη να το πω. Μου ξανασυνέβη το ίδιο με τον πρώτο νόμο της κυβέρνησης, τον οποίο εισηγούμουν τότε, το νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αν θυμάστε και τότε, βεβαίως, την ώρα που ψηφιζόταν ο νόμος, βγήκαν οι θεσμοί και είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια της και κυβέρνησης. Και τότε, ναι, ομόθυμα η Βουλή, ομόθυμα, ψήφισε και είπε αυτό είναι η εθνική μας κυριαρχία, δηλαδή δεν θα ανακατεύεστε και στους νόμους του κράτους που δεν είναι κόντρα συμφωνίες. Ζητάτε ομόθυμα να ψηφίσουν όλοι μαζί σήμερα, την ώρα όμως που βγαίνουν πολύ σκληρές ανακοινώσεις και από το Μαξίμπου, και μιλάμε τώρα για ανακοινώσεις του τύπου περί πέμπτης φάλακας, για ταύτιση των απόψεων με τους δανειστές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό που βάζει η αντιπολίτευση είναι δεν μπορούν από τη μια να μας ζητάνε να βάλουμε πλάτη και να πούμε ναι, ωραία είναι όλα αυτά που κάνετε, και από την άλλη να μας κατηγορείτε με αυτόν τον τρόπο. Τι είδους συνένεση είναι αυτή? Κύριε Δαράκη, αυτά που λέγονται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση λέγονται διότι πάντα όταν φτάνουμε στο τέλος μιας αξιολόγησης, σας θυμίζω ότι έγινε και στην πρώτη αξιολόγηση, εντείνονται οι θέσεις και των δύο πλευρών. Τι ζητάμε εμείς σήμερα από την αντιπολίτευση? Ζητάμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Δηλαδή ξεκάθαρη απάντηση. Υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει τάξη στο εργασιακό τοπίο και πρέπει να είναι η ζούγκλα? Υποστηρίζουν τις απολύσεις? Υποστηρίζουν τη μη ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όχι, αλλά λένε, λοιπόν, κατηγορούν εσάς ότι με τις δικές σας ενέργειες έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, για παράδειγμα, ότι ναι, μεν θέλετε να δώσετε αυτό το μποναμά, όπως τον χαρακτηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτά τα ψίχουλα, όπως λέει γενικότερα η αντιπολίτευση στους συνταξιούχους, αλλά όχι απλώς δεν ήρθατε σε συμφωνία με τους δανειστές, ούτε λέει τηλέφωνο δεν τους πήρατε να τους ενημερώσετε. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια και αυτοί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα κακό κάνετε. Αυτή είναι η συλλογιστική της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση έχει συνηθίσει σε μια προνομιακή μεταχείριση που τους κάνανε οι θεσμοί. Οι θεσμοί επί τρία χρόνια, τέσσερα, δεν έπιανε η χώρα τα πρωτογενή πλεονάσματα και δεν άνοιγε μύτη, κύριε Δάρα. Δεν άνοιγε μύτη, το αναρωτηθήκατε ποτέ? Εμείς πιάνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και μας λένε υπερβολές από πάνω. Και σας λέω ένα πράγμα. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχει υποχρέωση να στηρίξει τις θέσεις της χώρας, ιδιαίτερα όταν βλέπει ότι εμείς τηρούμε τις υποχρεώσεις μας. Αν έβλεπε ότι δεν τις τηρούμε, θα μπορούσε να πει δεν τις τηρείτε τις υποχρεώσεις. Τώρα τι λέει ακριβώς? Πρέπει να είσαστε υποτελείς? Πρέπει ακόμη και για αυτό το οποίο εισπράττει παραπάνω ο ελληνικός λαός ή το κράτος, τα ταμεία, να ρωτάτε κάθε μέρα αυτό το παραπάνω που εισέπραξα τι να το κάνω?
Αυτό μας λέει η αντιπολίτευση. Πέστε μου ειλικρινώς, τι μας λέει, για να καταλάβω κι εγώ. Λοιπόν, εσείς εκτιμάτε ότι στο τέλος οι θεσμοί θα συμφωνήσουν ότι αυτό το πράγμα καλώς, καμωμένο από γιατί την ελληνική κυβέρνηση. Υπήρχαν και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, οι οποίες τοποθετήθηκαν υπέρ των μέτρων. Δηλαδή ακριβώς. Και ο Γιουτέλα και ο Μοσκοβισσή έκαναν δηλώσεις ουσιαστικά. Εδώ η ιστορία αυτή συγκεκριμένα, ναι, όπως και τότε με τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, υπερβαίνουν την κοινή λογική. Εδώ δεν είναι θέματα δεξιάς-αριστεράς. Υπερβαίνουν την κοινή λογική. Γιατί το κάνουν? Και αν ζητάμε... Φωτή, όχι, μισό λεπτό. Αν υπερβαίνουν την κοινή λογική, διότι εγώ δεν τους έχω για παραλόγους, αλλά τους έχω για συγκεκριμένες πολιτικές, δεν πρόκειται περί ανοήτων, και το λέω κυριολεκτό, πρόκειται για στοχευμένη πολιτική. Τι θέλουν να κάνουν λοιπόν αυτές οι δυνάμεις, το μακρύ χέρι του Σόιμπλε που είπε ο ένας, ή αυτοί που τους ακολουθούν, τι θέλουν να κάνουν στην πραγματικότητα? Δεν μπορεί να το βγάζουμε, είναι παράλογοι, είναι τρελοί, είναι ανόητοι. Υπηρετούν μία πολιτική. Να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο ποια είναι αυτή. Κύριε Δαράκη, όταν το λέτε εσείς, ελπίζω να είσαστε πιο πιστικός από μένα. Γιατί όταν το λέω εγώ ή όταν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή στόχο έχουν πραγματικά να ανατρέψουν μια κυβέρνηση η οποία βγήκε με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτή είναι η δική σας εξήγηση. Άρα λοιπόν λέτε εσείς ότι... Λέτε, πρέπει... Ο κύριος Δαράκης, ναι, τι είπε? Λέω ότι δεν είναι τρελή. Ότι δεν είναι τρελή και ζητάει τη γνώμη σας. Σχέδιο. Ναι. Υπάρχει σχέδιο. Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ανόητοι τεχνοκράτες. Ανόητοι τεχνοκράτες είναι. Εγώ είπα... Αυτό σας βάζω ζήτημα. Ακούστε. Υπάρχει σχέδιο, το οποίο όμως πολλές φορές εκφράζεται με πιο ανόητες εντός ή εκτός εισαγωγικών τεχνοκρατικές απόψεις. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Μας. Δηλαδή, τι λέω, ότι είναι παράλογο. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να έχουν μια λογική και να πιάνουν. Ποιο είναι το σχέδιο, αλλά... κυρία Φωτίου, ποιο είναι το σχέδιο? Κοιτάξτε, έχουν ανάγκη να ανατρέψουν αυτή την κυβέρνηση κάποιες δυνάμεις και μες στην Ευρώπη και στο Δουνουτού και να έλθει, ελπίζουν μέσα από τις δημοσκοπήσεις ή από ό,τι βλέπουν, να έρθει πίσω μια κυβέρνηση. Αυτή, λοιπόν, θα τις προκαλέσουν τις εκλογές, λέτε? Η οποία θα είναι... Αυτό μας λέτε τώρα, ότι αυτοί θα προκαλέσουν τις εκλογές? Κοιτάξτε, τις εκλογές, όπως διάβασμα... ξέρετε, κύριε, ναι, Δαράκη, ναι, ναι, τις προκαλεί καταρχήν σε ένα πολίτευμα ο λαός και η Βουλή. Δηλαδή, όταν χάσεις την εμπιστοσύνη της Βουλής, πέφτεις και κάνεις εκλογές. Και όταν δεν μπορείς να κυβερνήσεις... Όταν ο λαός βγαίνει τα εκατομμύρια, ναι, ναι, στους δρόμους, είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά, πράγμα που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυξημένες τις κεραίες μας και ευαίσθητες σε αυτά τα δύο κομμάτια, σε αυτά τα δύο τμήματα, από εκεί και ύστερα. Δεν πρόκειται να περάσει. Τι σας είπαν αυτά τα δύο? Το... Όχι, τι σας είπαν, αφού έχετε τις κεραίες όρθιες, τι σας λένε? Λένε εκλογές ή όχι? Εμείς πιστεύουμε ότι παρά τις δημοσκοπήσεις, παρά τη γενικευμένη απογοήτευση, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που περνάει ο ελληνικός λαός, ακόμα περιμένει από μας να ολοκληρώσουμε και να μην διαψευστούμε μέχρι το τέλος. Αυτό περιμένει ο λαός από μας. Αρκετά απογοητευμένος και σε μεγάλη δυσκολία. Εάν λοιπόν οι θεσμοί σας πούνε όχι και σας βάλουν... Φαντάζομαι. Ορίστε. Απογοητευμένος και από εσάς. Αυτό δηλαδή... είπα. Απογοητευμένος. Εάν οι θεσμοί λοιπόν σας πούνε όχι, ποια είναι η λύση? Γιατί, σε τι να μας πούνε όχι, για εξηγήστε μου και εμένα. Σε αυτό που είπανα και χθες, κυρία Φωτίου. Τι δηλαδή τώρα κάποιοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Άνοιξη, τι είπανε? Ή στο Δουνουτού, τι λένε? Ότι δεν μας οι πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται να μην είναι ευθυγραμμισμένες, ναι, με τη συμφωνία μας. Αυτό ότι είπανε. Ότι ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος είχε ήδη στο Eurogroup ανακοινώσει. Εντάξει, δεν πρόκειται να υποβάλουμε και αίτηση κάθε φορά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μια χώρα ανεξάρτητη. Βεβαίως μας χρεώσανε αγρίως όλοι οι προηγούμενοι. Εάν λοιπόν μας στερήσουν αυτό το μίνιμουμ της ανεξαρτησίας μας όπως εσείς το θέτετε, και πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί σας, τότε ποιο είναι το επόμενο βήμα? Σας είπα, αυτή η διαπραγμάτευση θα τελειώσει θετικά και θα δείτε τα αποτελέσματά της πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι όλα αυτά
ρίχνονται στο σκάκι μιας πολιτικής σκακέρας ακριβώς γιατί, αν θέλετε, οχυρώνουν ή, εν πάση περιπτώσει, νομίζουν ότι εξοπλίζουν ένθεν τις θέσεις τους, αυτό το πράγμα είναι ένα από τα επεισόδια που έχουμε ξαναδεί και στην πρώτη αξιολόγηση. Για να δούμε αν θα είναι έτσι. Εσείς όμως φροντίσατε να πάρετε σφραγίδα για το ΚΕΑ. Ναι. Εσείς το σιγουρέψατε και προχωρήσατε. Ναι, κύριε Δαράκη, και γι' αυτό ψηφίζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό νόμο σήμερα. Σήμερα. Και είναι λίγο αδικία εν μέρη. Το ότι ένα γεγονός επικαιρότητας επισκιάζει αυτό το νόμο. Και στην παιδεία το ίδιο θα μας πει σε λίγο ο Υπουργός που θα μιλήσουμε. Και εκεί έχουμε αλλαγές, αλλά το τρώει το γενικό πλαίσιο. Για πέστε μας λοιπόν. Εγώ θέλω να σας πω πραγματικά τι ψηφίζουμε σήμερα. Και αυτές τις μέρες που έχει μπει στη Βουλή και συζητιέται. Ψηφίζουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι πολιτικές, οι οποίες αλαφρύνουν, αν θέλετε, διευκολύνουν μερικώς τη ζωή των συμπολιτών μας και κυρίως αυτών που έχουν χτυπηθεί από την κρίση, δηλαδή 700.000 συμπολίτες μας από τον Ιανουάριο με την ψήφιση αυτού του νόμου θα μπορούν, μόλις ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα πανελλαδικά με τα ίδια κριτήρια, με διαφάνεια, με ενημέρωση κτλ, να πάρουν, να γίνουν μάλλον δικαιούχοι 3 μέτρων. Το πρώτο είναι ένα επίδομα, το ΚΕΑ, το κοινωνικό. Πόσο είναι εισόδημα. Από 200 έως 400? Αυτό, όχι. Πόσο είναι? Είναι πολύ περισσότερο. 480 είναι τετραμελής οικογένεια. Για κάθε άτομο παραπάνω ανεβαίνει 100 ευρώ, για κάθε παιδί 50 ευρώ. Σας λέω ένα... Από πού ξεκινάει η γεφυρή? Το άτομο 200 ευρώ. Από 200 ευρώ και ένα και ένα. Αυτό μάλιστα, είναι το ένα. Ωραία. Το δεύτερο είναι ότι όποιος είναι δικαιούχος του ΚΕΑ αυτόματα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη. Αυτόματα είναι δικαιούχος του ΤΕΒΑ, δηλαδή τροφίμων, λαχανικών, κρέατος κτλ. Βρεφονηπιακούς φαντάζομαι. Αυτομάτως το παιδί του θα πηγαίνει στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με βάουτσερ. Αυτομάτως θα μπορούν να υπάρχουν τα σχολικά γεύματα και να ωφελούνται τα παιδιά όλων αυτών των δικαιούχων και όχι μόνο. Και τι λέτε στους ανθρώπους που ανησυχούν και λένε μας κόβεται. Εντάξει, θα μας δώσετε 200 και λοιπά και πάνω, ανάλογα το παιδιά. Τι τους λέτε σε αυτούς που ανησυχούν και λένε ναι, αλλά μας έχεις κόψει επιδόματα. Επιδόματα που παίρναμε, λες ότι τα βάζεις μέσα εκεί και άρα το καλύπτουμε. Θα το καλύψουν όλες οι κατηγορίες. Αυτό που Δαράκη, θα αναπληρωθούν δηλαδή αυτά τα επιδόματα. Ή κόβονται και μένει μόνο αυτό. Ποια επιδόματα κόβονται? Για πείτε μου, μιλάτε τέτοια από αυτά που λέει και για πες η Χρυσή Αυγή και ο ένας κανένα. Και άλλος. Ποια επιδόματα κόβονται? Να μας τα οικογενειακά, τα αναπηρικά, όλα τα επιδόματα που δίνονται από το κράτος. 125 επιδόματα. 17 φορείς τα δίνουν, δεν πειράζονται. Ξέρετε ποιο πειράζεται? Πειράζεται 2 εκατομμύρια. Τέσσερα επιδόματα πήραμε. Ναι, 4 επιδόματα τα οποία συνολικά είναι 8 εκατομμύρια για το 2017. Εμείς δίνουμε 760 εκατομμύρια. Αυτά τα επιδόματα των 8 εκατομμυρίων συνολικά για ένα χρόνο είναι αποκλειστικά το ίδιο το ΚΕΑ. Δηλαδή, τις καλύπτεται. Δηλαδή. Για να πάμε, το για ίδιο άνθρωπος, το ΚΕΑ. Δηλαδή ήταν επίδομα παινίας. Το οποίο, υπάρχει μέσα στο ΚΕΑ, λέτε. Ναι. Είναι όσο έδινε το ΚΕΑ με τα ίδια. Πού τα βρήκατε τα λεφτά? Από 200 και το πήγατε 700. Τι 200 και το πήγατε? Είπαμε ότι 200, το κοινωνικό, η κοινωνική πρόνοια είχε 200 δις. Όπα, ποια 200 δις? Αυτά είναι πολλά λεφτά. Όχι, 200 εκατομμύρια. Και εσείς θα δώσετε 700 τόσα. Εννοείται ότι μέχρι σήμερα δίναμε με το νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Αυτό μου λέτε τώρα. Δώσαμε το 16. Και λέτε ότι θα δώσω 200... άλλα μισό. 250 εκατομμύρια τόσο για την ανθρωπιστική κρίση όσο και για την εφαρμογή του ΚΕΑ σε 30 μήνες. Κοιτάξτε, εμείς αποδείξαμε ότι όλο το οικονομικό μας επιτελείο ότι αυτά μπορούσε να τα δώσει από τον προϋπολογισμό.
Είναι προϋπολογισμένα. Έχουν εγγραφεί. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Γι' αυτό είναι που σας ενέκριναν, λέτε. Γι' αυτό το ενέκριναν. Δηλαδή, δώσαμε μάχη για να πείσουμε τους πιστωτές ότι το 17 δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα, ότι τα 760 εκατομμύρια μπορούσαν να βγουν από τον προϋπολογισμό και επομένως να δοθούν χωρίς να πειραχτούν επιδόματα. Γιατί λοιπόν λέτε, για να φτάσουμε να συνδέσουμε τα δύο, γιατί λοιπόν λέτε ότι τα 500 που τους λέμε ότι βγαίνουν από τον προϋπολογισμό, το δέχονται και που είναι να. Και αυτό που το έχουμε στη τσέπη ζεστό χρήμα, τα παραπάνω, σφυρίζουν και λένε να το δούμε αν ταιριάζει, αν δεν ταιριάζει, αν είναι στη συμφωνία. Έλατε. Τι να πω, νομίζω απορία ψάλτου Βίξ. Δηλαδή, μόνο σας απαντήσατε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα βγείτε αληθινοί στις προβλέψεις σας, στις εκτιμήσεις σας, τέλος πάντων, όχι προβλέψεις, ότι θα τα αποδεχτούν. Για τουλάχιστον να μην μείνουν με την κρυάδα και παγωμένο χαμόγελο και κάποιοι. Και να σας πω, κύριε Δάρα, από τις τοποθετήσεις των κομμάτων εχθές, όλων των κομμάτων, ξέρω ότι όλοι θα ψηφίσουν αυτό για τους συνταξιούχους, την ενίσχυση των συνταξιούχων. Επομένως, περιμένω να τη δω την ίδια την νομοθυμία σήμερα στη Βουλή, χωρίς μικρότητες και μιζέρια. Τώρα το μεσημέρι, δεν είναι τώρα. Λοιπόν. Όπως την είδα χτες. Πέρα όμως από αυτό, εμείς ψηφίζουμε ένα νόμο που δεν έχει μόνο το ΚΕΑ ή δεν έχει μόνο την κατάργηση των 46 ευρώ του ΚΕΠΑ. Αυτό, και αυτό θέλω να το πω σήμερα. Δηλαδή, ότι το 46 ευρώ για τους ανασφάλιστους και για τους άπορους καταργείται. Το οποίο πρέπει να πληρώνουν το ΚΕΠΑ. Αυτό είναι το ένα. Και ένα άλλο σύνολο τροπολογιών που θα τις μάθουν, οι οποίες είναι ανακουφιστικές αυτή τη στιγμή στον κόσμο που έχει πληγεί, θα ψηφιστούν σήμερα. Πέρα όμως από αυτό, ψηφίζουμε ένα μηχανισμό για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος, ένα μηχανισμό που δίνει αξιοπρέπεια στον Έλληνα πολίτη. Τι δηλαδή? 254 κέντρα κοινότητας θα λειτουργούν. Αυτά θα δώσουν το ΚΕΑ. Γιατί το ΚΕΑ, ξέρετε, ανοίγει τον Ιανουάριο και δεν κλείνει. Το Φεβρουάριο. Όποτε μπεις, όποτε διαπιστών. Αυτός ο μηχανισμός καταργεί τις πελατειακές σχέσεις. Αυτός ο μηχανισμός είναι μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτός ο μηχανισμός θα στηθεί όπως δεν τον στήσανε ποτέ από εμάς τους ανίκανους. Σας ευχαριστούμε από πάρα πολύ. Από λοιπόν τους ανίκανους θα στήσουμε το μηχανισμό που κάθε πολίτης θα πηγαίνει στο Δήμο του και μέσα από μια πλατφόρμα ηλεκτρονική προσυμπληρωμένη από εμάς με όλα τα αρχεία θα του λένε. Τόσα δικαιώματα. Αυτό το επίδομα μπορείς να πάρεις ακόμη αυτό πάρα πολύ, κύριε Φωτίου. Αυτό είναι κράτος πρόνοιας από την αριστερά. Εμείς το φτιάχνουμε, εμείς θα το λειτουργήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Διάλειμμα.